Ξέρω παιδιά που έχουν μείνει παιδιά. Ξέρω παιδιά που έχουν γίνει πουλιά. Κι αυτό είναι σίγουρο. Ξέρω παιδιά που πνίγονται μέσα στο τσιμπούρο. Παιδιά με χαμηλά το κεφάλι και βλέμμα ύπουλο. Είναι κάτι παιδιά που σου γελάνε σπάνια. Παιδιά από το βυθό μέχρι την επιφάνεια. Ξέρω παιδιά που δεν ξέρουν τη λέξη αδράνεια. Η ελευθερία χάθηκε μα όχι περηφάνεια. Θυμάμαι τις φωνές παιδιών που τραγουδούσανε και ακούω τις καρδιές αυτών που αγαπούσανε. Ξέρω παιδιά που δεν το λέγαν να το ζούσανε. Παιδιά που όταν έπρεπε το βούλωσαν και ακούσανε. Ξέρω παιδιά που μπρος στο τέρας δεν δίνιασανε. Αποφασίσαμε να πούμε το δίσκο μας θάλασσα γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα και πάνω στη θάλασσα ας πούμε μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε ολόκληρη τη ζωή μας ας πούμε ή ολόκληρο το φάσμα των σκέψεών μας. Δεν θα έλεγα ότι αυτή η μετάβαση σημαίνει κάτι συγκεκριμένα. Δηλαδή, απλά μας βγήκε ανεξάρτητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το έχουμε θεματοποιήσει τόσο πολύ ότι πήγαμε από την πόλη στη φύση. Είναι, ξέρεις, το καθεστώς που βρίσκεται η ψυχή σου την ώρα που δημιουργείς. Κάθε φορά πριν από οποιαδήποτε δουλειά, είτε η προηγούμενη είχε ανταπόκριση είτε όχι, πάντα νιώθεις ένα άγχος και πάντα δεν ξέρεις πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το βλέπεις σαν κάτι πολύ δικό σου, θέλεις να είναι προσεγμένο. Αυτό το πράγμα, επειδή εξελίσσεται σιγά σιγά, δηλαδή δεν λες πάνε να βγάλουν ένα CD και βγαίνει την επόμενη μέρα, σίγουρα είσαι και σε διαφορετικές φάσεις της ζωής σου και πάντα έχεις το ίδιο άγχος, ανεξάρτητα από την απήχηση που μπορεί να έχει το προηγούμενο CD, η προηγούμενη σου δουλειά ή όχι. Δεν είναι αυτό το κίνητρό μου, δηλαδή δεν μ' αρέσει αυτός ο τίτλος. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, αν κάποιος τον πιστεύει, τον ευχαριστώ, ξέρεις. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Δηλαδή, πιο πολύ θέλω να επικοινωνήσω, παρά να μου πει κάποιος ότι είμαι ο καλύτερος ράπερ. Χαίρομαι όταν ο κόσμος γουστάρει. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληρώμη από αυτό. Να γουστάρει ο κόσμος, να ταυτίζεται με αυτό το οποίο κάνεις και να υπάρχει ανταπόκριση. Και να σε νιώθει όπως τον νιώθεις κι εσύ. Δεν πιστεύω ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έχω γράψει. Εντάξει. Το αν θα το γράφα πάλι ή αν θα το γράφα τώρα. Εντάξει, σίγουρα μπορεί και να μην το γράφα. Αλλά για τη στιγμή που γράφτηκε, θεωρώ ότι δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε μετανιώσει. Ωστόσο, σίγουρα έχεις πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όταν είσαι μουσικός για αυτά που λες, για αυτά που κάνεις. Οι μεγαλύτερες ματαιοδοξίες θα περάσουν από το μυαλό σου. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν η μουσική σου είναι για να μείνει στην ιστορία, θα μείνει στην ιστορία. Θα είναι φτιαγμένη για να μείνει στην ιστορία. Εξαρτάται νομίζω από το τι υλικά βάζεις, από το τι ψυχικά υλικά βάζεις μέσα στη μουσική σου όταν την κάνεις. Κοίτα, από το 90 μέχρι σήμερα βλέπω εξέλιξη στο κομμάτι της παραγωγής και του ήχου σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι λείπει πάρα πολύ ταυτότητα στα κομμάτια που υπήρχε τότε σε σχέση με σήμερα. Για τα ελληνικά έχει μια ωραία πορεία από τότε μέχρι τώρα. Όχι, το hip hop στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει προσωπικότητα και θεωρώ ότι βγαίνουν πολύ καλές δουλειές σε γενικές γραμμές. Υπάρχει εμπορευματοποίηση στη μουσική όμως. Εντάξει, υπάρχουν και μέσα τα οποία και πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά, μπορούν να φτάσουν ας πούμε εκεί που πρέπει να φτάσουν. Κοίτα, είτε στο χώρο μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μουσικό είδος, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι το οποίο να είναι αρεστό στους άλλους, αλλοιώνει και την ταυτότητά σου καταρχάς σαν μουσικός, αλλά και το είδος το οποίο εκπροσωπείς. Οπότε καλό θα είναι ο μουσικός ή ο καλλιτέχνης γενικότερα να κάνει πράγματα που του αρέσουν του ίδιου. Να προσπαθεί να βγάζει την ψυχή του μέσα από αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και να είναι αυθεντικός, γιατί στην τελική, άμα δεν σ' αρέσει και αν δεν περνάς καλά εσύ με αυτό που κάνεις, δεν θα περάσει κανένας καλά. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Συλλογικότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί είμαστε άνθρωποι με πολύ διαφορετικά κίνητρα. Για άλλο λόγο κάνει μουσική ο ένας, για άλλο λόγο κάνει μουσική ο άλλος και πάνω σε άλλους κανόνες βαδίζει ο ένας και πάνω σε άλλους κανόνες βαδίζει ο άλλος. Είναι μια μουσική η οποία έχει αυτό το γονίδιο του εγωισμού, το οποίο γίνεται ανταγωνισμός και μερικές φορές μπορεί να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό και να πάει ας πούμε σε κάτι πιο άσχημο. Αλλά το καλύτερο είναι να κάνεις μουσική, να μην σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος, μακάρι και ο άλλος να κάνει καλή μουσική και
έτσι να προχωράει η φάση μας. Η hip-hop κοινότητα μία φορά έπρεπε να δείξει συλλογικότητα και δεν το έκανε, κατ' εμέ. Αυτό που με δυσαρεστεί πιο πολύ στην ελληνική κοινωνία είναι ότι είναι ικανή να ξενερώσει επειδή κάποιος την πούλησε, επειδή κάποιος δεν της έδωσε αυτό που ήθελε και να παραδοθεί τελείως. Όπως έχει γίνει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία αποδεικνύεται, ας πούμε, ο ορισμός ξεφτύλας και βλέπεις ένα λαό ο οποίος έχει παραδοθεί. Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι στην οικογένεια. Δηλαδή, στο πώς μάθαμε να συμπεριφερόμαστε στους έξω με κάτωπτρο αυτό που είχαμε σπίτι μας. Η αδιαφορία. Δεν υπάρχει έτσι ανθρωπιά, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς. Γιατί έχουμε πάψει να κοιτάμε το διπλανό μας. Έχουμε πάψει να λέμε καλημέρα το πρωί που ξυπνάμε. Εκεί οφείλεται, θεωρώ. Εντάξει, είναι... επειδή το hip-hop είναι μια πάρα πολύ άμεση οδός, η οποία μπορεί να αναλύσει, ας πούμε, πράγματα στοιχουργικά τα οποία δεν τα πλησιάζουν, ας πούμε, στοιχουργία από άλλα είδη. Ίσως γι' αυτό να το έχει ταυτίσει ο κόσμος με την πολιτική. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις hip-hop για την πολιτική. Θα έγραφε τα ίδια, ίσως με περισσότερη οργή και απελπισία, δυστυχώς. Βρέχει. Βρέχει. Απελπισία, βρέχει. Η συνεργασία μου με τη Μαρίνα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι... Η συνεργασία μου με τη Μαρίνα είναι άψογη. Μου δίνει πάρα πολύ καλά beat. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όλα πάνε καλά μετά από χρόνια. Καλά πάνε όλα. Μια χαρά. Είναι μια δύσκολη συνεργασία. Είναι δύσκολη συνεργασία. Έχει δοκιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον εκεί που πρέπει και αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα, άλλωστε. Ο νέος μας δίσκος, ξέρω εγώ, ετοιμάζεται. Σε ένα χρόνο περίπου πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ο καλύτερος μας δίσκος. Σε φάση δημιουργίας, full on δηλαδή. Είμαστε σε φάση που ηχογραφούμε, γράφουμε, είμαστε παραγωγικοί αυτή την περίοδο και γουστάρουμε, το πιο σημαντικό απ' όλα. Πάντα μου άρεσε να κρυφακούω τον άνεμο και να κοιτάζω μια στο χώμα, μια στον ουρανό. Πάντα σου άρεσε να σου μιλάω για θάνατο, να νιώθεις άθεος κραδένοντας τον κεραμό. Κι αυτή η θάλασσα κινείται από τα βάθη της, κατά από αυτό που βλέπεις πρόχνονται τα λάθη της. Όπως μες στο μυαλό σου πολεμούν τα πάθη σου, όπως κι η φυλακή σου έγινε η θάκη σου. Σε κάποιους άρεσε να ψάχνουνε τη δόση τους, εμένα μ' άρεσε να ψάχνω μες στη γνώση τους. Σε αυτόν τον κόσμο πάντα άρεσαν τα άσχημα, σε αυτόν τον κόσμο το πιο όμορφο στο διάστημα. Κοίτα να δεις πως φτιάχνουνε πλέον τις γέφυρες, δυο όχθες και πάνω η θέληση που έφερες. Κοίτα να δεις πως φτιάχνανε τους τάφους κάποτε, τόσα δωμάτια για αυτόν που δεν θα βρουν ποτέ. Και κάπου μες στην καταιγίδα μου θόλωσε ο νους και μπέρδεψα τους παραλλήλους με μεσημβρίνους και με έναν σημερινό ενώσα τους πόλικους και κλείσα την καρδιά μου σε ένα βράχο μάχινους.